Κυρίες και κύριοι, βρισκόμαστε σήμερα εδώ για τα αποκαλυπτήρια της πρωτομής του θηβαίου ζωγράφου της Επανάστασης, Θεόδωρου Γκριζάκη. Η πρωτομή τοποθετήθηκε ύστερα από αίτημα του Συλλόγου Φροντιστήριο Θηβαϊκής Αρχαιογνωσίας με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Θηβαίων τον Απρίλιο του 2019. Το έργο φιλοτεχνήθηκε από τον Θηβαίο Γλύπτη κύριο Δημήτριο Δήμου. Την τελική διαμόρφωση του χώρου την ανέλαβε ο Δήμος Θηβαίων. Η σημερινή ημέρα επιλέχθηκε ως παραμονή Εθνικής Επετείου 210 χρόνια από τη γέννηση του Θεόδωρου Γκριζάκη, μιας και η εκδήλωση γίνεται με καθυστέρηση 3 ετών λόγω των περιορισμών του COVID. Σήμερα την εκδήλωσή μας τιμούν οι Σεβαστοί Πατέρες της Εκκλησίας, Γεώργιος, Νικόδημος, Σπυρίδων, οι Βουλευτές Βιωτίας, κύριος Κτιστάκης, κυρία Πούλου και κύριος Μουκιώτης, ο Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Βιωτίας, κύριος Δασιώτης, η Αντιπεριφερειάρχης Πολιτισμού, κυρία Παπαθωμά, ο Δήμαρχος Θηβαίων, κύριος Αναστασίου, ο Δήμαρχος Αλιάρτου, Θεσπιών, κύριος Σαραπίτζας, η Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου, κυρία Θεοδόρου, η Περιφερειακή Σύμβουλη, η Αντιδήμαρχη Δήμου Θηβαίων, η Δημοτική Σύμβουλη, οι Πρόεδροι τοπικών κοινοτήτων, ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Βιωτίας κ. Αγνιάδης, ο Υποδιοικητής του ΚΕΠ Θηβών Συνταγματάρχης κ. Τρομπούκης, η Προϊσταμένη Εφορίας Αρχαιοτήτων Βιωτίας κ. Χαραμή, ο Διοικητής του Νοσοκομείου Θήβας κ. Κατσαγκόλης, η Πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Θήβας κ. Μανάρα, ο Πρώην Δήμαρχος Θηβαίων κ. Νικολάου και οι πρόεδροι και εκπρόσωποι συλλόγων και φορέων. Καλούμε τον Αντιπεριφερειάρχη Περιφερειακής Ενότητας Βιωτίας, κύριο Δασιώτη, για έναν σύντομο χαιρετισμό. Σεβαστοί πατέρες, εκλεκτοί εκπρόσωποι όλων των φορέων και των αρχών, αποφεύγουμε να αναφερθώ ονομαστικά για ευνόητους λόγους. Ευχαριστώ καταρχήν για την πρόσκληση, κύριε Πρόεδρε, του Φροντιστηρίου Θηβαϊκής Αρχαιογνωσίας σε αυτή την εξαιρετική εκδήλωση, η οποία έρχεται μετά από πάρα πολλά χρόνια που θα έπρεπε η ελληνική πολιτεία να το έχει κάνει αυτό, να καλύψει αυτό το κενό. Ο Θεόδωρος Γκριζάκης, ένας σημαντικός ζωγράφος, γέννημα της θηβαϊκής γης, αποτύπωσε στους πίνακές του εικόνες από την, τον αγώνα της παλιγεννησίας του έθνους μας, εικόνες που ταξίδεψαν στα πέρατα του κόσμου και έδωσαν στους θεατές αλλά και στην κοινή γνώμη, στην παγκόσμια κοινή γνώμη, τη δυνατότητα να καταλάβουν ότι αυτός ο αγώνας που έγινε εδώ στα βουνά, στους κάμπους και στις θάλασσες της ελληνικής γης, αυτός ο εθνικοπροευθερωτικός αγώνας είχε ταυτόχρονα και ανθρώπους πίσω που τον αποτύπωναν και που εξέφραζαν το συνέστημα αυτού του καταπιεσμένου από τα 300 χρόνια λαού. Είναι πολύ θετικό το γεγονός ότι υπάρχουν άνθρωποι που αυτή την προσφορά δεν τη λησμονούν και τέτοιοι είναι ο Σύλλογος Φροντιστήριο Θηβαϊκής Αρχαιογνωσίας, ο οποίος ανέλαβε αυτή την πρωτοβουλία, τον συγχαίρω και επίσης και το Δήμο που υποστήριξε με τον τρόπο που υποστήριξε αυτή την πρωτοβουλία, ώστε ο Θεόδωρος Γκριζάκης να πάρει τη θέση που του αξίζει στην πόλη της Θήβας και ταυτόχρονα να θυμίζει πέραν του δικού του έργου, που είναι πολύ σημαντικό, που μας το θυμίζουν και οι πίνακές του, να θυμίζει ταυτόχρονα και αυτόν τον εθνικοπροευθερωτικό αγώνα. Να είστε όλοι καλά, συγχαρητήρια για την προβολή σας, χρόνια πολλά για τις ημέρες αυτές και για την πατρίδα μας. Τον Δήμαρχο Θηβαίων, κύριο Αναστασίου, για έναν σύντομο χαιρετισμό. Καλημέρα σε όλους. Αποφύγω και εγώ τις προσφωνήσεις. Σας καλωσορίζω και εγώ με τη σειρά μου στη σημερινή εκδήλωση των αποκαλυπτηρίων της πρωτομής του μεγάλου αυτού θηβαϊκής καταγωγής και παγκοσμίου αναγνώρισης ζωγράφου Θεόδωρου Γκριζάκη. Θεωρήσαμε ότι είχαμε το ηθικό χρέος ως Δημοτική Αρχή
να επιστεγάσουμε αυτή την πρωτοβουλία του φροντιστηρίου Θηβαϊκής Αρχαιογνωσίας. Πραγματικά αυτή η πρωτοβουλία ήταν πάρα πολύ σημαντική, με αυτή την ανάδειξη που προσπάθησαν να αναδείξουν την πρωτομή ως τιμή του έργου και της προσωπικότητας του σπουδαίου αυτού ζωγράφου σε ένα κωβικό σημείο της πόλης μας. Ως συνέχεια, όπως είπε και η κυρία Παπαβασιλείου, της απόφασης της Δημοτικής Αρχής το 2019, αλλά και ως συνέχεια των εκδηλώσεων του Δήμου Θηβαίων προς τιμή του Θεοδόρου Βεζάκη. Αν θυμάστε, είχαμε το 2021 κάνει μια πολύ μεγάλη εκδήλωση στην Αθήνα, στο Χριστιανικό Μουσείο Αθηνών. Το εξαιρετικό αυτό έργο, το οποίο σε λίγο θα αποκαλυφθεί, το φιλοπώνησε ο δικός μας εδώ, ο Θηβαίος γλύπτης, ο Δημήτρης ο Δήμου, τον οποίο ευχαριστούμε θερμά, καθότι θα κοσμήσει και την πόλη μας, αλλά και φυσικά θα αποτελεί πλέον ένα σημαντικό σημείο αναφοράς της ιστορικής μνήμης, της γνώσης και της υπερηφάνειας μας ως Θηβαίων πολιτών. Ο Βριζάκης, ο θεμελιωτής αυτός της Σχολής του Μονάχου, αποτύπωσε πραγματικά παραστάσεις από τον Εθνικό Απελευθερωτικό Αγώνα, με μια, έτσι, δίνοντας τους μια μυστηριακή ατμόσφαιρα, αλλά ταυτόχρονα μπόρεσε και να αναδείξει και το ρομαντικό στοιχείο, αλλά και την λυρική ανάδειξη των αξιών του ελληνικού αντιστασιακού πνεύματος. Είμαστε ευγνώμονες για τη σπουδαία αυτή παρακαταθήκη του έργου του και ιδιαίτερα περήφανοι για την κοινή μας καταγωγή. Σας ευχαριστώ. Κυρίου Βιωτίας, κύριε Αγνιάδη, για ένεμιση του χαιρετισμό. Άγιοι Πατέρες, εκπρόσωποι του Ελληνικού Κοινοβουλίου, τοπικοί άρχοντες, κυρίες και κύριοι, αισθάνομαι ιδιαίτερη τιμή και χαρά που βρίσκομαι σήμερα στην πόλη των Θηβών για να τιμήσουμε μία προσωπικότητα, ένα άτομο σαν τον Βριζάκη του Θόδωρο, ο οποίος έχει αποτυπώσει τις εικόνες της Ελληνικής Επανάστασης και έχει κάνει περήφανος όχι μόνο στον ελληνικό χώρο, αλλά και με μια εμβέλεια παγκόσμια. Πιστεύουμε ότι τέτοιες ενέργειες, τέτοιες εκδηλώσεις πρέπει να γίνονται για να αναδεικνύουμε άτομα τα οποία έχουν προσφέρει πολύ. Θέλω να δώσω συγχαρητήρια στο φροντιστήριο Θηβαϊκής Αρχαιογνωσίας και θέλω να πω σε όλους ότι σαν επιμελητήριο, σαν επιχειρηματικός κόσμος της Βιωτίας, αγκαλιάζουμε τέτοιες πρωτοβουλίες, τις ενισχύουμε και τις προωθούμε, γιατί νομίζω ότι είναι η αφετηρία για ένα καλύτερο αύριο στις επιχειρήσεις μας και στις οικογένειές μας. Επίσης, θέλω να δώσω συγχαρητήρια και στο Δήμο Θηβαίων για τη συνεργασία και θέλω να πω ότι αυτός εδώ ο χώρος συμβολίζει παρόν, μέλλον, αλλά και παρελθόν. Είναι στο πιο πολυσύχναστο κόμβο της Θήβας, είναι δίπλα στην οδό Βριζάκη και ό,τι καλύτερο είναι για να έχουμε όλοι και να βελτιώσουμε την έλλειψη της πατριδογνωσίας και όλοι μαζί να μπορέσουμε πολιτεία, Εκκλησία, να πάμε την νεολαία μας σε καλύτερους δρόμους. Και πάλι συγχαρητήρια, εύχομαι ό,τι το καλύτερο σε όλα τα πολιτιστικά, τα είμαστε μπροστά σαν επιμελητήριο Βιωτίας. Δεν έχουμε μόνο επιχειρηματικό κόσμο, πρόσωπο, αλλά έχουμε και πολιτιστικό και κοινωνικό για μια καλύτερη Βιωτία. Τέλος, σε όλους εσάς και στον καθένα ξεχωριστά, το πολυτιμότερο αγαθό που είναι η υγεία να σας συνοδεύει πάντα στη ζωή σας. Ευχαριστώ πολύ. Είναι
ιστορικό, αρχαιολόγο για μία αναφορά στη ζωή και το έργο του Θεόδωρου Γκριζάκη. Αξιότιμοι κυρίες και κύριοι, αγαπητοί φίλοι, σήμερα είναι μία ξεχωριστή μέρα, καθώς συγκεντρωθήκαμε εδώ για να τιμήσουμε έναν από τους σημαντικότερους Έλληνες καλλιτέχνες του 19ου αιώνα, τον Θεόδωρο Γκριζάκη. Μέσα από τα έργα του, ο Γκριζάκης μας έδωσε την ευκαιρία να κατανοήσουμε και να, να ζήσουμε και να κατανοήσουμε την ένδοξη περίοδο της Ελληνικής Επανάστασης του 1821 και το άγαλμα που αποκαλύπτουμε σήμερα αποτελεί έναν φόρο τιμής στην μνήμη και την τέχνη του. Ο Θεόδωρος Γκριζάκης γεννήθηκε στη Θήβα το 1814 ή κατά άλλους το 1819, σε μια εποχή που η Ελλάδα σπαρασόταν από τον πόθο της για ελευθερία. Από μικρή ηλικία, η ζωή του σημαδεύθηκε από την Επανάσταση, καθώς ο πατέρας του απαγχωνίστηκε από τους Τούρκους το Μάιο του 1821, αφήνοντας τον Θεόδωρο ορφανό. Το 1828 βρέθηκε μαζί με τον αδερφό του στο ορφανατροφείο της Έγινας, το οποίο ίδρυσε ο Ιωάννης Καποδίστριας, ενώ το 1832, με τη συνοδεία ενός Γερμανού φιλολόγου, του Φρυδερίκου Θύσου, μετανάστευσε στο Μόναχο της Βαβαρίας. Εκεί εγγράφεται στο Πανελλήνιον το ελληνικό παιδαγωγικό σχολείο που είχε ιδρύσει ο Λουδοβίκος ο Πρώτος, ενός ιδρύματος που είχε σκοπό την περισυλλογή και εκπαίδευση επιλεγμένων ορφανών των Ελλήνων αγωνιστών της Επανάστασης. Στο Μόναχο άρχισε να αναπτύσσει το ταλέντο του για τη ζωγραφική και να διαμορφώνει το πάθος του για την τέχνη και την ιστορία του ελληνικού λαού, απεικονίζοντας σχεδόν αποκλειστικά θέματα από την Επανάσταση του 1821. Το 1844 έγινε δεκτός στην Ακαδημία Καλών Τεχνών του Μονάχου, όπου επηρεάστηκε βαθιά από το ρεύμα του ρομαντισμού, το οποίο ενσωμάτωσε και στα έργα του, λαμβάνοντας για τα επόμενα 11 χρόνια, μέχρι το 1855, την υποτροφία της ελληνικής παροικίας. Χάρη στην οικονομική αυτή στήριξη, ταξίδεψε σε διάφορα μέρη της Ευρώπης για καλλιτεχνική ενημέρωση, ενώ από το 1848 έως το 1851 επέστρεψε προσωρινά στην Ελλάδα με σκοπό να μελετήσει την τοπογραφία, τις φυσιογνωμίες και τις ενδυμασίες που επρόκειτο να απεικονίσει στις ιστορικές του σκηνές. Δάσκαλοι και φίλοι του υπήρξαν ορισμένοι εξαίρετοι καλλιτέχνες φιλελληνικών θεμάτων της εποχής του ρομαντισμού, όπως ο Πέτερ Φωνές. Επιστρέφοντας στο Μόναχο, άνοιξε το δικό του εργαστήριο, όπου κοντά του δούλεψαν αρκετοί νεαροί μαθητευόμενοι. Την τελευταία δεκαετία της ζωής του δεν μαρτυρούνται πλέον έργα του, καθώς απομονώθηκε καλλιτεχνικά και κοινωνικά εξαιτίας μιας οφθαλμικής πάθησης. Πέθανε στο Μόναχο το 1878 και οι πίνακες του, που με τη διαθήκη του κληρονόμησε στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, περίληθαν εν τέλει στην Εθνική Πινακοθήκη μέσω της δωρεάς του Πανεπιστημίου. Αγαπητοί φίλοι, μέσα από την τέχνη του, ο Γκριζάκης κατάφερε να απεικονίσει σκηνές από την Επανάσταση με έναν τρόπο που συνδυάζει την ηρωική έκφραση, τον ρομαντισμό και τον ακαδημαϊσμό της εποχής, όπου κυριαρχεί το μνημιακό, επιμελημένο και σκηνοθετημένο ύφος των συνθέσεων που έχουν ρόλο ιδεολογικό. Θεωρείται ο πρώτος καταξιωμένος ζωγράφος της μεταπαναστατικής Ελλάδος και ο θεμελιωτής της λεγόμενης σχολής του Μονάχου. Η θεματογραφία του ήταν ιδιαίτερα δημοφιλής και τα έργα του λιθογραφήθηκαν και καθιερώθηκαν στη συνείδηση του κοινού ως αυθεντικές αναπαραστάσεις της νεότερης ιστορίας, ενώ μια άλλη πτυχή της καλλιτεχνικής του δημιουργίας αποτελούν και τα πορτρέτα. Στη διάρκεια της καλλιτεχνικής του σταδιοδρομίας πήρε μέρος σε πολλές εκθέσεις και απέσπασε διακρίσεις. Από τις πιο σημαντικές δημιουργίες του αποτελεί φυσικά η Έξοδος του Μεσολογγίου, ένα έργο που δεν μπορεί να αφήσει κανέναν αδιάφορο, το οποίο βραβεύτηκε με το βραβείο στη Διεθνή Έκθεση της Βιέννης το 1853. Η σκηνή της ηρωικής εξόδου από το πολιορκημένο Μεσολόγγι, γεμάτη ένταση και συναισθηματική φόρτιση, αποτελεί μία από τις πιο δυνατές καλλιτεχνικές αποτυπώσεις της θυσίας των Ελλήνων για ελευθερία. Μέσα από τα έργα του, ο Γκριζάκης μας δείχνει το μεγαλείο της ψυχής των Ελλήνων αγωνιστών και το πάθος τους για ανεξαρτησία. Ένα ακόμη εμβληματικό έργο του είναι «Η Ελλάς ευγνωμονούσα».
Σε αυτόν τον πίνακα η Ελλάδα προσωποποιείται ως μια ευγενική γυναικεία ομορφή η οποία τιμά και ευγνωμονεί τους ήρωες της Επανάστασης. Το έργο αυτό είναι ένα ύμνο στην εθνική αυτοσυνειδησία, μια αναγνώριση των θυσιών που έγιναν για την πατρίδα. Ο Βριζάκης, με τον ιδιαίτερο τρόπο του, καταφέρνει να ενσωματώσει τα συναισθήματα της ευγνωμοσύνης, της υπερηφάνειας, αλλά και του πόνου που συνόδευσαν την πορεία προς την ελευθερία. Άλλα σημαντικά έργα του είναι το στρατόπεδο του Καραϊσκάκη στην Καστέλα, ο παλαιόν πατρόν Γερμανός ευλογεί τη σημαία της Επανάστασης, η υποδοχή του Λόρδου Βίρονα στο Μεσολόγγι, η μάχη στα στενά των Δερβενακίων, η προσωπογραφία του Κολοκοτρώνη, ο αποχαιρετισμός στο Σούνιο και άλλα. Το άγαλμα που αποκαλύπτουμε σήμερα αποτελεί έναν φόρο τιμής σε έναν καλλιτέχνη που αφιέρωσε τη ζωή και το ταλέντο του για να διασώσει τη μνήμη της Επανάστασης. Με τη συμβολική του τέχνη, ο Θεόδωρος Βριζάκης κατάφερε να μεταφέρει την ιστορία μας όχι απλώς μέσα από την απεικόνηση γεγονότων, αλλά μέσα από τη μεταφορά της ίδιας της ψυχής της Ελλάδας. Κάθε πίνακάς του αποπνέει την αγωνία, τον αγώνα, αλλά και την ελπίδα ενός λαού που παλεύει για την ελευθερία του. Το άγαλμα αυτό δεν είναι απλώς μια απεικόνηση του μεγάλου καλλιτέχνη, αλλά μια υπενθύμηση της κληρονομιάς που μας άφησε. Όπως ο Βριζάκης χρησιμοποίησε τη ζωγραφική για να διατηρήσει τη μνήμη της Επανάστασης ζωντανή, έτσι και αυτό το άγαλμα θα μας υπενθυμίζει πάντα τη δύναμη της τέχνης να διατηρεί και να αναζωογονεί την ιστορική μνήμη. Ας σκεφτούμε λοιπόν όχι μόνο τη ζωή και το έργο του Θεόδωρου Βριζάκη, αλλά και το πώς η τέχνη μπορεί να αποτελέσει έναν από τους πιο ισχυρούς δεσμούς μας με το παρελθόν. Μέσα από αυτό το άγαλμα διατηρούμε ζωντανή τη φλόγα της ελευθερίας που ο Βριζάκης αναζωπήρωσε με τα έργα του. Είναι ένα μνημείο τιμής αλλά και μια υπενθύμηση της σημασίας της τέχνης ως μέσο για να συνδεόμαστε με το ιστορικό μας παρελθόν και την ταυτότητά μας. Κλείνοντας, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον καλλιτέχνη που φιλοτέχνησε το άγαλμα, τον καταξιωμένο γλύπτη και συμπολίτη μας, κύριο Δημήτριο Δήμου, καθώς και όσους συνέβαλαν στην κατασκευή αυτού του σημαντικού μνημείου και φυσικά όλους εσάς που βρίσκεστε εδώ σήμερα. Ας συνεχίσουμε λοιπόν να τιμούμε τους καλλιτέχνες και τους ήρωές μας, καθώς μέσα από αυτούς μπορούμε να αντιλαμβανόμαστε καλύτερα τον ίδιο μας τον εαυτό, την ιστορία μας και το μέλλον μας. Σας ευχαριστώ πολύ. Του Επιμελητηρίου Βιωτίας και τον Πρόεδρο του Συλλόγου Φροντιστήριο Θηβαϊκής Αρχαιογνωσίας να κάνουν τα αποκαλυτήρια της πρωτομής. Κύριο Πέπα, για έναν σύντομο χαιρετισμό. Να σας ευχαριστήσω όλους για ακόμη μια φορά που παρευρίσκεστε στις εκδόσεις του Φροντιστηρίου Θηβαϊκής Αρχαιογνωσίας και ειδικότερα σε ένα έργο το οποίο είχαμε στόχο βάλει από την αρχή. Το αποδείγμα για το Φροντιστηρίο Θηβαϊκής Αρχαιογνωσίας δημιουργήθηκε από μια ομάδα ανθρώπων που αγαπούν την πόλη και την ιστορία της. Επιδιώκουν την ανάπτυξη της πολιτιστικής κληρονομιάς με την προτροπή του αρχαιολόγου του κ. Θεόδωρου Σπυρόπουλου στις 12 Δευτέρου του 2012 συγκεντρωθήκαμε στο Συνδυακό Κέντρο και υλοποίησαμε αυτή την ιδέα ιδρύνοντας το Φροντιστήριο Θηβαϊκής Αρχαιογνωσίας μετά από μόνιμο διάλογο. Εξελέγει το πρώτο διοικητικό συμβούλιο. Από τότε ο Σύλλογος έχει παρουσιάσει πλούσιο πολιτιστικό έργο με δραστηριότητες και ομιλίες. Θα αναφέρουμε μερικές από αυτές τις ομιλίες. Είναι του κ. Καρκάκου, του Σαράντου, Παύλου Τούτουζα, του κ. Πολεκάκη, του Φωνάσου Καναπέτσα. Επίσης δεν περιορίστηκε στη διαλέξη, αλλά οργάνωσε και κυβωτικές βραδιές με το όνομα Αυγουστινάτη Κοφεγγάρη. Αφιερωμένα σε μεγάλες μορφές της ελληνικής μουσικής. Δεν μπορούσαμε να μην σταθούμε στην μεγάλη ανασκαφή του κ. Σπυρόπουλου, ο οποίος ανέδειξε τον τάφο του Σύθου και του Αφίου και την πυραμίδα του Αφίου. Την ανάδειξη της πυραμίδας και την προώθηση της ανασκαφής έχει θέσει ως στόχο το Φροντιστήριο Θηβαϊκής Αρχαιογνωσίας. Σήμερα με μεγάλη ικανοποίηση κάνουμε τα αποκαλυτήρια της πρωτομής του σπουδαίου Θηβαίου ζωγράφου, του Θόδωρου Βριζάκη, ο οποίος είναι γνωστός
ο ζωγράφος της Επανάστασης, με αφορμή τα 210 έτη από τη γέννησή του. Ο Θεόδωρος Βριζάκης γεννήθηκε στην Θήβα 19 Οκτωβρίου 1814 και πέθανε στο Μόναχο στις 6 Δεκεμβρίου του 1878. Υπήρξε ένας από τους κορυφαίους Έλληνες ζωγράφους του 19ου αιώνα και ο θεμελιωτής του ελληνικού κλάδου της σχολής του Μονάχου. Τα παιδικά του χρόνια ήταν δύσκολα, διότι ο πατέρας του Πέτρος απαγωνίστηκε από τους Τούρκους και ο ίδιος μεταφέρθηκε με τον αδελφό του στο Ορφανοτροφείο της Αίγινας. Σε ηλικία 18 ετών μετέβη για σπουδές στο Μόναχο. Εκεί άρχισε τη ζωγραφική και τα θέματα του ήταν εμπνευσμένα από την Επανάσταση την ελληνική του 1821. Επίσης αναδείχθηκε σε δεξιοτέχνη προσωπογράφου. Το 1844 έγινε δεκτός στην Ακαδημία του Μονάχου. Για τα επόμενα 11 χρόνια έλαβε υποτροφία της ελληνικής παροικίας στην πόλη. Πολλά γνωστά έργα είναι ο παλαιός πατρών Γερμανός, ο ευλογών της σημαία της Επανάστασης, η Ελλάς Εκονομονούσα, η υποδοχή του Λόρδου Βίρον στη Μεσολόγγι, η έξοδος του Μεσολογγίου, το στρατόπεδο του Καραϊσκάκη και στην Καστέλα, η προσωπογραφία του Δημήτρη Ψηλάτου, προσωπογραφία του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη, οι πίνακες του με την διαθήκη που κληροδότησε στο Πανεπιστήμιο Αθηνών περιήλθαν στην Εθνική Πινακοθήκη μέσω της δωρεάς του Πανεπιστημίου. Το Φροντιστήριο Θηβαϊκής Αρχαιογνωσίας με την άδεια της Πινακοθήκης τύπωσε και παρουσίασε τα έργα του Θεόδωρου Βριζάκη σε εκθέσεις στο Συνεδριακό Κέντρο της Θήβας, στο Λιδωρίκη, στην Άμφισσα, στον Αυλώνα Αττικής, στην Αγία Παρασκευή Θεότητας, στη Λιβαδιά, στην Τρίπολη. Τελειώνοντας, θέλω να ευχαριστήσουμε τον Δήμο Θηβαίων και την Δημοτική Αρχή του κ. Σπυρίδωνα Νικολάου, ο οποίος μας παραχώρησε το χώρο στον κυκλικό κόμβο του ΧΤΕΛ. Επίσης, ευχαριστούμε τον σημερινό Δήμαρχο τον Γιώργο Αναστασίου και τους υπηρεσιακούς παράγοντες στο Τμήμα Πολιτισμού για τη συνδρομή τους σε ό,τι ζητήσαμε, ώστε αυτός ο χώρος να δημορφωθεί κατάλληλα και να υποδεχθεί την προτομή του Θεόδωρου Βρυσάκη. Ευχαριστούμε την Χριστίνα Παπαβασιλείου, τη φοιτήτρια της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών, για την παρουσίαση. Την Μαρίνα Βεργίνη, ιστορικό αρχαιολόγο, για την αναφορά στη ζωή και στο έργο του Θεόδωρου Βρυσάκη, τη φιλαρμονική του Δήμου Θηβαίων. Και δεν μπορώ να μην ευχαριστήσω τον φίλο μου τον Κώστα τον Αγγελόπουλο. Επίσης την προϊσταμένη του Τμήματος Πολιτισμού, την Κωνσταντίνα Τζαμπάκου, που ό,τι τις έχουμε ζητήσει σαν σύλλογος και η υπόλοιπη σύλλογη έχει σταθεί δίπλα τους. Ιδιαίτερα καλωσορίζουμε την απόγονο του Βριζάκη, την κυρία Μπούλη Βριζάκη. Σας ευχαριστώ όλους. Τα επόμενα έργα που δρομολογούμε είναι ο Ηρακλής και η Αντιγόνη. Με τη συνδρομή του Δημάρχου, του Γιώργου Αναστασίου, πιστεύω ότι δεν θα είμαστε να αρνηθεί. Πολύ θα ήθελε και ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Θηβών Λεβαδίας και Αυλίδος, ο κύριος Γεώργιος, θα είναι παρόν εδώ σήμερα, αλλά λόγω λυμμένων υποχρεώσεων δεν μπόρεσε. Κάποια άλλη στιγμή. Πάντως, ακούω ωραία πράγματα ότι θα συνεχιστεί αυτό για την πόλη και Θήβα. Έχει πράγματι η Θήβα υλικό, έτσι, ανθρώπους που μπορούμε να τους θυμίζουμε και αυτό θα το κάνουμε. Να είστε καλά. Πάντα να έχουμε τέτοιες χαρές.